Τα ποσοστά της παιδικής κακοποίησης στην Ελλάδα αυξάνονται και η γνώση αποτελεί το μυστικό για να θωρακίσουμε τα παιδιά μας από αυτήν. Σπάζοντας τον κλειό της παιδικής κακοποίησης ήταν ο τίτλος της επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Παναγιώτη Πιτσαξή. Τα χείλη κάθε γονιού υπάρχει το ότι κάτι πρέπει να γίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που συνέβησαν τα συνταρακτικά γεγονότα εδώ, που δεν είναι βεβαίως προνόμιο του Ρεθύμνου, η παιδική κακοποίηση υπάρχει σε όλο τα μήκη και τα πλάτη της γης και φυσικά και στην Ελλάδα και όπως μας είπε και η συγγήτρια βαίνει και αυξανόμενη, δημιουργεί ανάγκη εγρήγορης ελληνικής πολιτείας και λήψης πολύ συγκεκριμένων μέτρων για την ποινική αντιμετώπιση των δραστών. Ανακοίνωσα μέσα στην ημερίδα την πρόθεσή μου να απευθύνω μία εισήγηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είμαι και σε στενή συνεννόηση με τον Μανώλη τον Όθωνα, ο οποίος είναι ρεθυμιώτης, προκειμένου όταν ασκείται ποινική δίωξη για προσβολή της αιτήσιας ελευθερίας κατά ανηλίκου, η οποία έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, η αναστολή του διπλώματος του προπονητή και της δυνατότητάς του να έχει πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους να είναι άμεση μέχρι να διευκρινιστεί πλήρως η υπόθεση σε επίπεδο δικαιοσύνης. Οι επιστήμονες απευθυνόμενοι στους γονείς τους κάλεσαν να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και από την παιδική κιόλας ηλικία να προσπαθούν να τα αφουγκραστούν, να τους έχουν εμπιστοσύνη και να τα αφήνουν να εκδηλώνουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Αν ακούμε τα παιδιά μας, αν έχουμε μια ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους, μια ουσιαστική σχέση μαζί τους και αν είμαστε παρόντες εκεί και αν παρατηρούμε τα σημάδια κινδύνου, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορούν να μας θορυβήσουν για το τι συμβαίνει κάτι στο παιδί μας. Οπότε αν είμαστε εκεί και παρατηρούμε τις αλλαγές και τις απότομες διαφορές που έχει το παιδί, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι του συμβαίνει. Ή άλλο λάθος που κάνουμε είναι που απαγορεύουμε συχνά στα παιδιά να έχουν συναισθήματα. Μη φοβάσαι γιατί φοβάσαι, μη θυμώνεις δεν είναι ευγενικό. Δεν τους δείχνουμε λοιπόν ότι τα συναισθήματά τους είναι σημαντικά και ότι πρέπει να τα παρακολουθούν για να δουν τι συμβαίνει στον εαυτό τους και πώς θα αντιδράσουν. Άλλο παράδειγμα είναι ένας πατέρας που μου είχε πει κάποτε: έσπασα το παιδί μου στο ξύλο για να το μάθω να σέβεται τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να διδάξουμε σεβασμό αν εμείς ήδη δεν σεβόμαστε το άτομο που θέλουμε να του διδάξουμε το σεβασμό. Όπως εξήγησαν οι ειδικοί, ήθιστε οι θύτες της παιδικής κακοποίησης να έχουν πέσει και οι ίδιοι θύματα ή να έχουν ακόμα και ψυχικές διαταραχές. Συνήθως οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν ένα άτομο στο να κακοποιήσει ένα παιδί, είτε σεξουαλικά είτε σωματικά, προέρχεται καταρχήν από ένα περιβάλλον, ειδικό το οικογενειακό, το οποίο έχει υποστεί κατ' επανάληψη έντονη απόρριψη, ένα παιδί το οποίο στην ουσία δεν έχει πάρει την αγάπη, δεν έχει πάρει την προστασία, πιθανόν και το ίδιο το άτομο να έχει κακοποιηθεί σωματικά και σεξουαλικά. Αυτό είναι το πλέον συχνό φαινόμενο. Και συνήθως άτομα τα οποία έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, είναι δηλαδή κάποιες προσωπικότητες οι οποίες πλέον θεωρούν ότι το επίκεντρο στη ζωή τους είναι αυτή η έντονη, διαστραμμένη αντίληψη που έχουν για τα πράγματα. Οι σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, οι σεξουαλικές τους ορμές οδηγούν και στην ανάλογη σεξουαλική συμπεριφορά. Η επικοινωνία και η γνώση είναι τα βασικά όπλα για να αποφευθούν φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης, τόνισαν οι παιδοψυχολόγοι. Παιδιά τα οποία έχουν χάσει την επικοινωνία, την επαφή μαζί με τους γονείς τους, αυτό που θα πρέπει σίγουρα να θυμόμαστε είναι ότι είναι τα παιδιά τα οποία είναι πιο επιρρεπείς στην παιδική κακοποίηση. Ψάχνουν να βρουν πρόσωπα τα οποία θα τα αναγνωρίσουν σαν προσωπικότητες. Πρόσωπα, δράστες, οι οποίοι στην αρχή θα πιστέψουν σε αυτούς, οι δράσεις θα πιστέψουν στα παιδιά, θα πιστέψουν στις ικανότητές τους και μετά σιγά σιγά τα προσεγγίζουν με βέβαια άλλους στόχους, άλλα σχέδια πίσω από το μυαλό τους. Η υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής κακοποίησης.